Είμαστε ευγνώμονες στους συντρόφους μας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που γνωρίζουμε ότι δίνουν μια σπουδαία μάχη για την ζωή μαζί με τον λαό της Τουρκίας ύστερα από τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τις περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον σύντροφο Μπερκάι Όνογλου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, και την συντρόφισά μας την Εμπρού Ιουσούφ, μέλος της Τονιακής Επιτροπής Ροδόπης του ΚΚΕ, η οποία θα μας βοηθήσει στην μετάφραση. Σύντροφε Μπερκάι, έχετε την στήριξή μας, την αλληλεγγύη μας, και να ξέρετε ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι στο πλευρό των λαών της Τουρκίας και της Συρίας. Teşekkür ediyoruz. Biliyoruz bu desteğinizi hissediyoruz. Bundan sonra da hissedeceğiz eminim. Yunanistan Komünist Partisi'nin dayanışması yalnızca mesaj değil, fiilen dayanışması bizim için oldukça önemli. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Özellikle böyle felaket dönemlerinde. Ειδικά σε τέτοιες συνθήκες καταστροφικές. Özellikle böyle felaket dönemlerinde iki halkın birbiriyle dayanışma göstermesi, tıpkı iki halkın gösterdiği gibi iki partinin de, iki kardeş partinin de birbirinin yanında olması hem yürekten hissettiğimiz bir şey, hem de burada çok inanın elimizi kolaylaştıran da bir şey. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το να αποδεικνύεται με κάθε τρόπο η αλληλεγγύη των δύο λαών, όπως αποδεικνύεται και συμβαίνει και με την αλληλεγγύη δύο κομμουνιστικών κομμάτων. Σε τέτοιες συνθήκες πραγματικά αυτή η στήριξη και αυτή η αλληλεγγύη, αυτή η ενότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Οι συνθήκες εδώ είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Μπορείτε να μας πείτε πιο αναλυτικά ορισμένα πράγματα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που έχετε αναπτύξει, τι ανταπόκριση έχει? Έχουμε ήδη δει ότι από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας έχει πάρει πρωτοβουλίες και για τη διάσωση και για τη διαβίωση του λαού στις πληγήσεις περιοχές. İlk andan itibaren Türkiye Komünist Partisi etkilenen bölgelerdeki insanların kurtulması için girişimlerde, faaliyetlerde bulundu. Bunu biliyoruz. Gerçekleştirdiğiniz bu faaliyet nasıl bir tepki aldı? Bunun hakkında birazcık daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Şimdi şu anda biz depremden en çok etkilenen yerlerden birinde. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία έχει πληγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Antakya'nın Armutlu bölgesindeki deprem kriz merkezimizdeyiz. Στην επαρχία του Χατάι, στον οικισμό Αρμούτλου της Αντιόχειας, βρισκόμαστε εδώ στον οικισμό αυτό. Türkiye ve Suriye iki ülkede çok yaygın bir bölgede etkilendi depremden. Türkiye'de 11 il depremden zarar gördü ve bunların bir kısmı çok ağır. Που έχουν επηρεαστεί από το σεισμό, όπως και στη Συρία, στην ευρύτερη περιοχή. Και στην Τουρκία οι περισσότερες περιοχές έχουν πολύ σοβαρές πληγές, καταστροφές. Hatay'ın merkezindeki en büyük ilçelerden birisi Antakya'da neredeyse sağlam bina kalmamış, oturulabilir bina kalmamış. Μία από τις ίσως και η πιο μεγάλη περιοχή της επαρχίας Χατάι, που είναι η Αντιόχεια, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι που έχει μείνει, μια οικοδό που έχει μείνει όρθιο. Burada ilk gün depremin yaşandığı ilk gün özellikle Ankara'dan ama bütün bölgelerden bölge örgütümüzü de harekete geçirerek kadrolarımızı buraya harekete geçirdik ve με τις οργανώσεις μας και από την Άγκυρα και εδώ στην περιοχή να βρεθούμε εδώ κοντά στους πηγέντες. Ve depremin yaşandığı gün burada olan ve bölgede harekete geçen üyelerimiz, partililer, özellikle Armutlu'da kurdukları deprem kriz masasıyla, ki hava her zaman bu kadar güzel değildi, yağmurlu bir havada gelmek zorunda kaldılar ve deprem çok...
πρώτη στιγμή εδώ οι σύντροφοι που βρισκόντουσαν στην οργάνωση της περιοχής έχουν ιδρύσει μια επιτροπή αντιμετώπισης κρίσης του σεισμού και μάλιστα από τις πρώτες μέρες που οι συνθήκες οι καιρικές ήταν πολύ δύσκολες βρεθήκαμε εδώ για να βοηθήσουμε τους σεισμόπληκτους. Altyapı çöktü. Telekomünikasyon hizmetleri bitti. Devlet binaları yıkıldı. Devlet hükümet yetkilileri meseleye müdahale edemediler. Ama yalnızca binaları yıkıldığı için değil. Και δεν μπόρεσε το κράτος να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, όχι επειδή κατέρευσαν τα κτίρια μόνο. Bilim ve akıldan yoksun bir hükümet var Türkiye'nin iktidarında. Επειδή της οποίας της λείπει η επιστήμη και η λογική. Kent planlamasında olduğu gibi bu tür krizlere müdahalede de planlama yoksunluğu var bu düzenin. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη στη δόμηση της μιας πόλης υπάρχει επίσης μια τεράστια έλλειψη και στην αντιμετώπιση μιας τέτοιας κρίσης. Ve bu krizden sonra yaşananlar gösteriyor ki evet bu planlama yoksunu, akıl ve bilim yoksunu düzeni, kapitalist düzeninin karşısında insanlarımızın dayanışmasıyla da yurttaşların birbirine omuz vermesiyle Türkiye Komünist Partisi örgütlü davranarak, planlı programla hareket ederek krizlere müdahale edebiliyor ve bu sayede aşılabiliyor. Bazı yaralar sarılabiliyor. Και αυτή η κρίση και οι ελλείψεις αυτές που ανέφερα προηγουμένως έδειξαν ότι τελικά με ένα οργανωμένο κομμουνιστικό κόμμα που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας με την οργάνωση ευρύτερα του λαού και την αλληλεγγύη του λαού μπορεί να καταφέρει να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει από την πρώτη στιγμή λόγω της έλλειψης της πρόληψης της του κράτους. İlk gün, ilk saatlerden itibaren Türkiye'nin her yerinden semt evleri ve işçi evlerine halkımızla dayanışmak üzere aynı ve nakdi yardımlar toplandı. Bu yardımların tamamı ikinci gün sabahından itibaren tırlarla buraya taşındı. Εμείς από την πρώτη μέρα σε όλες μας τις οργανώσεις σε όλη τη χώρα οργανώσαμε με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας να συλλέξουμε ήδη ανάγκης από όλες τις οργανώσεις και ήδη από το πρωί της δεύτερης μέρας βρεθήκαν εδώ όλα τα υλικά που στάλθηκαν από διάφορες πόλεις της Τουρκίας. Sağlıkçılardan, arama kurtarma uzmanlarından, deneyimli kadrolardan oluşan partiyeleri. Μέχρι και τους υγειονομικούς που είναι μέλη της, του κόμματός μας. Krizin birçok noktasına, enkaz kaldırma çalışmalarına, hastalıklara, halkla beraber, μαζί με το λαό, direnmek üzere buraya ve bütün bölgede birçok başka dayanışma merkezi oluşturarak müdahalede bulunduk. Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν και τους υγειονομικούς και τους διασώστες και το λαό και σε άλλες περιοχές όπως είναι εδώ κάναμε τις επιτροπές αντιμετώπισης των κρίσεων και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην κατάσταση αυτή. Devlet yok, halk dayanışmayla ayakta kalıyor. Ne anipakto ke prospathi o laos na stathi sta podia tou me tin allegi tou idiou tou laou. Τώρα, στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, γνωρίζετε ότι και εργατικών συνδικάτων και άλλων μαζικών φορέων έχουν εκδηλωθεί σημαντικές δραστηριότητες για τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουμε και από τις οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Από άμεσες ανάγκες και ήδη, τι χρειάζονται οι πληγέντες? Biliyorsunuz ki Yunanistan işçi cephesi yani PAME işçi sendikalarında temel ihtiyaç malzemelerinin toplanması için önemli faaliyetler gerçekleştiriyor.
Benzer girişimler Yunanistan Komünist Partisi ve Komünist Gençliği tarafından da yapılmakta. Acil ihtiyaçlar ve malzemeler açısından, yani depremzedelerin şu an daha çok neye ihtiyacı var? Bunları bize söyleyebilir misiniz? Depremzedelerin bitmeyen ihtiyaçları sıcak tutan İnanın şeyler, sıcak. Battaniye, çorap, onlarca battaniye tırı ulaşmasına rağmen, tırların tamamında battaniye dolu olmasına rağmen sürekli tükeniyor doğal olarak. Hava koşulları her gece çok soğuyor hava. İç çamaşırı da gerekiyor burada bölgede. Çünkü toparlanamadı insanlar. Yani kriz depremden birkaç gün sonra başka bir evreye, sonra başka bir evreye girer. Tamam, bu evreleri yaşıyoruz ama devamlı daha kötü ve daha plansız şekilde işlediği için insanlar kriz anından çıkamıyorlar henüz. Γιατί δεν μπορούμε να, ακόμα να ξεφύγουμε από, την, από αυτή τη στιγμή της κρίσης, μετά το, την πρώτη κρίση που περάσαμε, γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Dolayısıyla da temel ihtiyaçlar sürüyor. Gıda malzemeleri, çadır, battaniye, τρόφιμα, σκηνές, κάλτσες συνεχίζονται. Evet, böyle. Και τι μήνυμα θέλετε να απευθύνετε στον λαό της Ελλάδας? Peki Yunanistan halkına nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yunanistan halkına ve Yunanistan işçi sınıfına bugün burada gördüğümüz de bir manzara bu. İşçilerin, işçilerden başka emekçi insanların, yoksul halkın kendisinden başka dostu yok. Δεν έχουν κανέναν φίλο. Bu iki ülkenin halkı, εργάτη, και οι λαοί των δύο χωρών. Şimdi yanımızda olmayan, şimdi yüzümüze bakmayan sömürücüleri, rengin takımını sırtımızdan atmadıkça galiba kurtuluşu göremeyeceğimiz daha net anlaşılıyor. Με τα λεφτά στον κόπο μας δεν θα γλιτώσουμε από αυτές τις καταστάσεις που ζούμε. Böyle zor zamanlarda halkın yanında yine halk var ve komünistler var, devrimciler var. Sözü το λαό και πάντα στο δίπλα στο λαό στέκονται οι επαναστάτες κομμουνιστές. Keza Yunanistan'da da işçi sınıfı kardeşimiz var. Yunanistan işçi sınıfı var. Onun temsilcileri ve Yunanistan Komünist Partisi var. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Çok teşekkür ediyoruz gösterdikleri dayanışma için. Για την αλληλεγγύη που μας δείχνουν. Να είστε καλά. Σύντροφέ μου, σύντροφε Μπερκάη Όνογλου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την μαρτυρία, την εικόνα που μας έφερες. Συντρόφισσα Εμπρού Ιουσούφ. Σε ευχαριστούμε και εσένα για τη μετάφραση. Σας χαιρετούμε, σας αφήνουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.